χρόνο. Ο κύριος Θεόδωρος Καράουγλου από τη Νέα Δημοκρατία έχει το λόγο. Κύριε Καράουγλου, μας ακούτε? Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ξεκινήσω? Έχετε το λόγο, ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, θέλω να υπενθυμίσω στο σώμα ότι κύριο προσόν κάθε υπεύθυνης κυβέρνησης είναι να παρέχει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες που υπηρετεί. Και όταν λέμε αίσθημα ασφάλειας, εννοούμε σε όλα τα ζητήματα, στα εθνικά ζητήματα, στα ζητήματα οικονομίας, στα ζητήματα δημόσιας τάξης και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι πορεύεται βάσει αυτής της αρχής, αφού από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία που ταλαιπωρεί όλη την Ιφίλιο, διαμορφώνει τον δρόμο, έναν σίγουρο δρόμο για την ασφαλή μετάβαση στην μετά-κορονοϊό εποχή. Είπαμε και το τηρήσαμε στην πράξη πως η προτεραιότητα της υγείας πρέπει να συμβαδίζει με τη θωράκιση της οικονομίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, σήμερα το πρωί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να ανακοινώνει μια νέα δέσμη μέτρων τόνωσης των πληττωμένων, αποδεικνύοντας επράκτως ότι η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ακολουθεί τις επιταγές της συγκυρίας αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Επιγραμματικά αναφέρω τα μέτρα αυτά. Πρώτον, τον Απρίλιο εγκαινιάζεται ο 7ος κύκλος χρηματοδότησης της επιστρεπτικής προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μειωμένο τζίρο το τρίμηνο Ιανουαρίου έως Μάρτιο. Ο νέος κύκλος θα είναι διευρυμένος, αφού περιλαμβάνει όλους όσους πλήττονται, όπως είναι το λιανεμπόριο, η εστίαση, αλλά και κλάδες στους οποίους εφαρμόστηκαν περιορισμοί. Δεύτερο μέτρο. Έρχεται απαλλαγή από 30% μέχρι και 50% της αποκληρωμής της επιστρεπτικής προκαταβολής. Θα ισχύσει και για όσοι είχαν ενταχθεί στους τρεις πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση τζίρου του 2020. Τρίτο μέτρο. Διεύρυνση των περιόδων αποπληρωμής της επιστρεπτικής προκαταβολής, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι όλες οι δόσεις εξόφλησης αυξάνουν από 40 σε 60. Τέταρτο μέτρο. Η πολιτεία θα επιδοτήσει σοβαρό μέρος των πάγιων δαπανών που έγιναν από επιχειρήσεις από το 2020, ξεκινώντας από το 2020, και οι οποίες ανάγκες δαπάνες δεν καλύφθηκαν με άλλες ενισχύσεις. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε τις θέσεις εργασίας, αφού η ρύθμιση θα πάρει τη μορφή πιστωτικού για μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Πέμπτο μέτρο. Το πρόγραμμα γέφυρα για τη ρύθμιση των δανείων θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά εκτός από τους τόκους και το κεφάλαιο. Στα ενήμερα δάνεια η ενίσχυση θα φτάνει μέχρι και το 90% της δόσης, επιβραβεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους συνεπείς, ενώ στα κόκκινα δάνεια μέχρι το 80% εφόσον ρυθμιστούν. Και έκτο μέτρο, επεκτείνεται η αναστολή των αριθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων, δηλαδή η δόση των αριθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων που πλήττονται άμεσα, μεταφέρεται στο τέλος του περίοδου ρύθμισης. Κόντρα στα όσα επιθυμούσαν οι φωνές της μιζέριας, η οικονομία άντεξε, η Ελλάδα άντεξε και είναι έτοιμη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνει με ασφάλεια βήματα προς τα εμπρός. Συγκρατήσαμε την ανεργία, έχοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Περιορίσαμε την ύφεση στο 8,2%, όταν κάποιοι προεξοφλούσαν ότι η ύφεση θα είναι διψήφια, θα ξεπεράσει το 10%. Και σήμερα κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα να κρατήσουμε όρθιο τον κόσμο της παραγωγής. Οι σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού είναι άμεσα συνδεδεμένες και με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που σήμερα συζητούμε. Επί της ουσίας, δηλαδή, καλούμαστε να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα σημαντικό εργαλείο που θα παρέχει πλήρη στήριξη στην εθνική μας οικονομία αλλά και στην υγιή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Λέγοντας ναι στο νομοσχέδιο, εξασφαλίζουμε την εύρυθμη ανάπτυξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν προκειμένου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, επιβεβαιώνοντας την απαρέγκλητη πίστη μας στις αρχές της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης που διέπουν τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε. Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, καθίσταται σαφές πως για πρώτη φορά η Επιτροπή θα μπορεί να δανείζεται από τις αγορές, ώστε να αντλεί άμεσα κεφάλαια μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Πρόκειται για μια απαραίτητη προϋπόθεση ενεργοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ σηματοδοτούμε την εκβάθρον αναθεώρηση του τρόπου χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό, ξεκλειδώνουμε το δυναμικό των ευρωπαϊκών κονδυλίων,
και δημιουργούμε ένα δίκτυο ασφαλείας για την αποφυγή περαιτέρω πιέσεων στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, που αφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τις τράπεζες, δίνεται η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις ουσιαστικά και έμπρακτα να στηριχθεί το τραπεζικό σύστημα με ιδιωτικά κεφάλαια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι αποτελεί την απάντησή μας στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που καλούμαστε να δρέψουμε τα ωφέλη που διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου του 2020. Τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ που θα εισρέψουν στη χώρα μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα δώσουν μια σημαντική όθηση στο αναπτυξιακό πεδίο της οικονομίας και μέσα από τη σωστή και μελετημένη αξιοποίησή τους θα αποτελέσουν μια χρυσή ευκαιρία πρόοδου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης. Ο τρόπος διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα καθορίσει την πορεία μας στο μέλλον, η οποία για να είναι ευίωνη πρέπει να βασιστεί σε τέσσερις άξονες. Στην πράσινη οικονομία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και τέλος στις ιδιωτικές επενδύσεις. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και συνολικά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφής. Οι πόροι θα διατεθούν και θα επενδυθούν σε τομείς που σήμερα η Ελλάδα υστερεί. Ειδικά η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων θα βοηθήσει καταλυτικά στη μεγέθυνση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, την ίδια στιγμή που η αξιοποίηση της πράσινης οικονομίας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος. Εφόσον όλα τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας λοιπόν συνηγορούμε πως η ορθή αξιοποίηση των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ θα στείλει ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη πως η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο, σας καλώ όλους να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ. Η πατρίδα μας πάβει να είναι φτωχός συγγενής και θεωρείται ισότιμος εταίρος. Προχωράμε σχέδιο, με πρόγραμμα, με ευελιξία και πετυχαίνει μετρήσιμους στόχους. Ευχαριστούμε πολύ. Εάν αυτή είναι η Ελλάδα που οραματίζετε κι εσείς, ψηφίστε λοιπόν ναι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τον κύριο.